Λοιπόν, αν πούμε ότι θα χρησιμοποιήσουμε στο κερματοδέκτη μας 6 κέρματα, τότε θα χρησιμοποιήσουμε 5, 10, 20, 50, 1 και 2 ευρώ. Λοιπόν, αφού θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα κέρματα, θα πρέπει να εκπαιδεύσουμε τον κερματοδέκτη με αυτά εδώ πέρα τα κέρματα. Λοιπόν, πάμε λιγάκι να δούμε την εκπαίδευση. Καταρχήν, θα δώσουμε τα 12 volts στον κερματοδέκτη. Εντάξει, χαμηλώνουμε λίγο το voltage. Βλέπουμε και στο τέτοιο. Έχουμε 12 volts στον κερματοδέκτη. Ωραία, για να δούμε και εδώ πέρα ότι έχουμε τροφοδοσία και στην πλακέτα, κανονικά. Ωραία. Στο πλάι εδώ, στο κερματοδέκτη, έχουμε τρία κουμπάκια στην ουσία. Λοιπόν, για να προγραμματίσουμε τον κερματοδέκτη, κρατάμε πατημένα το συν και το πλήν. Αυτά εδώ. Τα αφήνουμε και βλέπουμε εδώ πέρα το α. Σύμφωνοι. Λοιπόν, αφού βλέπουμε το α, μετά πατάμε το set. Το set είναι το από πάνω. Εντάξει. Για να πάει στο ε. Για να το πατήσουμε, το καταπατημένο βασικά πάει στο ε. Εντάξει. Εδώ τώρα θα καθορίσουμε με το ε πόσα κέρματα θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Αφού είπαμε ότι θα χρησιμοποιήσουμε 5 λεπτό, 10 λεπτό, 20 λεπτό, 50 λεπτό, 1 ευρώ και 2 ευρώ, τότε επιλέγουμε εδώ πέρα από, πατάμε το συν δηλαδή από εδώ πέρα, ότι θα χρησιμοποιήσουμε 6 κέρματα. Σύμφωνοι. Λοιπόν, επειδή δεν βλέπω αν φαίνεται, για να δω λιγάκι. Ωραία, νομίζω φαίνεται καθαρά, έτσι, να το γυρίζω κιόλας. Εδώ είπαμε είναι τα δύο τα κουμπάκια. Ωραία, κρατήσαμε πατημένα πρώτα τα δύο τα κουμπιά, τα δεξιά-αριστερό. Γύρισε, μας έδειξε το α. Αφού μας έδειξε το α, πατήσαμε το set από πάνω, το κρατήσαμε πατημένο για να γυρίσει να γίνει ε. Αφού έγινε ε, καθορίσαμε πόσα κέρματα θα χρησιμοποιήσουμε. Και καθορίσαμε 6 κέρματα. Ωραία. Λοιπόν, αφού είμαστε έτοιμοι με τα κέρματα, πατάμε set. Το κρατάμε πατημένο, γυρίζει στο H1. Λοιπόν, το H1 είναι για πόσα κέρματα θα χρησιμοποιήσουμε για την εξάσκηση και εκπαίδευση του κερματοδέκτη. Καλά είναι εδώ πέρα να βάλουμε 20. Εντάξει, θα χρησιμοποιήσουμε 20 κέρματα για το H1, για το πρώτο κέρμα στην ουσία, έτσι, για το 5 λεπτό. Μετά κρατάμε πατημένο. Εδώ καθορίζουμε τον παλμό του ενός. Αν, για παράδειγμα, το 5 λεπτό θέλουμε να κρατάει 5 λεπτά, έτσι, και θέλουμε στα 5 λεπτά να δώσει ένα παλμό, θα πρέπει τα άλλα να είναι πολλαπλάσια. Άρα, στον ένα παλμό των 5 λεπτών, εντάξει, που του λέμε δηλαδή ότι όταν θα ρίξουμε 5 λεπτά θα δώσεις ένα παλμό, άρα θα φύγει ένας παλμός από το άσπρο και θα καταλήξει την πλακέτα, θα δώσει μία εντολή. Όταν ρίξουμε το 10 λεπτό θέλουμε να δίνει 2 παλμούς, έτσι, άρα να διπλασιάσει το χρόνο, να πάει δηλαδή στα 10 λεπτά. Όταν ρίχνουμε το 20 λεπτό να τριπλασιαστεί ο χρόνος, οπότε να πάμε στα 15 λεπτά και πάει λέγοντας. Θα τα δούμε αυτά και από τη μεριά του κερματοδέκτη. Άρα πρώτα καθορίζουμε εδώ πέρα τους παλμούς. Λοιπόν, οπότε το πρώτο κέρμα που είναι ο παλμός 1 που γράφει εδώ πέρα, του λέμε ότι θα δίνει ένα παλμό. Ορίστε, του λέω 1. Προχωράω πατώντας πατημένο το set πάλι και είμαι στο F1. Λοιπόν,
Το F1 καθορίζει την ακρίβεια του κέρματος. Εδώ συνήθως βάζουμε το 5 και είναι μια χαρά. Δεν χρειάζεται, ας πούμε, κάτι παραπάνω. Άρα για όλα, ας πούμε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το 5. Οπότε συνεχίζουμε τώρα και κάνουμε το ίδιο πράγμα για τα υπόλοιπα 5 κέρματά μας. Κρατάμε πατημένο, μας βγάζει για το ΙΤΑ2, του λέμε ότι θα χρησιμοποιήσουμε πάλι 20 κέρματα για να το εκπαιδεύσουμε. Κρατάμε πατημένο. Ο παλμός στο δεύτερο, επειδή θέλω στα 5 λεπτά να μου δώσει, με ένα παλμό που θα δώσει το πρώτο κέρμα, θα δώσει 5 λεπτά, θέλω στο δεύτερο να δώσει 2 παλμούς, άρα να μου δώσει 10 λεπτά. Εντάξει. Πάμε εδώ και του λέμε, θέλω δύο παλμούς, ας πούμε, εδώ πέρα, άρα θα δώσεις 10 λεπτά. Τα 10 λεπτά θα τα καθορίσουμε στην πλακέτα χρονοχρέωση, έτσι. Κρατάμε πατημένο. Εδώ πάλι την ευαισθησία τη βάζουμε στο 5. Κρατάμε πατημένο και συνεχίζουμε με το τρίτο κέρμα, 20, ας πούμε, πάλι εδώ. Κρατάμε πατημένο. Τώρα στο 20 λεπτό, επειδή θέλουμε στα 20 λεπτά, θέλω να δώσει 20 λεπτά σε χρόνο, αυτό σημαίνει ότι θα του δώσω 4 παλμούς. Γιατί αν ο ένας παλμός μας δίνει 5 λεπτά, οι 4 παλμοί θα μας δώσουν 20. Εντάξει. Πάμε εδώ πέρα και του λέμε, θέλουμε 4 παλμούς στο 20 λεπτό. Κρατάω πατημένο και εδώ πέρα πάλι βάζουμε ένα 5 στην ευαισθησία και στην ακρίβειά του. Συνεχίζω με το τέταρτο κέρμα που είναι το 50 λεπτό. Πάλι εδώ του λέω ότι θα κάνω εκπαίδευση με 20 κέρματα. Ο παλμός τώρα στο 50 λεπτό. Θέλω, ας πούμε, για παράδειγμα, γιατί εμείς αποφασίζουμε πώς θα δίνει το χρόνο, έτσι. Εγώ, ας πούμε, θέλω να αποφασίσω να βάλω στο 50 λεπτό να δίνει 40 λεπτά. Άρα, στα 40 λεπτά σημαίνει ότι θα έχω στον ένα παλμό που είναι 5 λεπτά επί 8 για να πάμε στα 40 λεπτά. Άρα, θέλω εδώ 8 παλμούς να μου δώσει στην πλακέτα. Καθορίζω τους 8 παλμούς και την ακρίβεια εδώ πάλι. Το 5. Εδώ είναι το 5ο μου κέρμα, το οποίο πάλι λέω ότι θα το προγραμματίσω με 20 κέρματα. Ο παλμός τώρα στο 5ο, επειδή είναι 1 ευρώ, θέλω για παράδειγμα να είναι να μου δίνει 70 λεπτά. Εντάξει, δεν θέλω να είναι αντίστοιχο με το τέτοιο. Άρα στα 70 λεπτά σημαίνει θα δώσω 14 παλμούς. Είναι 5 επί 14, 70. Άρα θα δώσω εδώ, του λέω ότι αυτό το κέρμα θέλω να δίνει 70 λεπτά. Άρα 14 παλμούς. Λοιπόν, έτσι με μια απλή διαίρεση, ας πούμε, μπορείτε να το καθορίσετε ή να καθορίσετε, ας πούμε, γνωρίζοντας τον πρώτο παλμό, πόσα λεπτά είναι, να καθορίσετε τα υπόλοιπα. Βάζω και εδώ πέρα την ευαισθησία στο 5. Και το τελευταίο μου κέρμα, το δίευρο, θέλω, ας πούμε, για παράδειγμα, να μου δίνει 150 λεπτά. 150 λεπτά σημαίνει ότι θα δώσω 30 παλμούς. Έτσι. Ας δώσω 30 παλμούς εδώ. Ορίστε. Κρατάω πατημένο. Και εδώ είμαι στον παλμό το... συγγνώμη, καθόρισα, ας πούμε, ότι 30 κέρματα θα χρησιμοποιήσω. Ο παλμός είναι το 30, δεν πειράζει, στην εκπαίδευση απλά θα χρησιμοποιήσω λίγα παραπάνω. Εδώ το βάζω στα 30, είναι ο παλμός μας, 30 επί 5, θα μου δώσει τα 150 λεπτά. Το κρατάω πατημένο, η ευαισθησία ας τη βάλουμε πάλι εδώ στο 5. Και εδώ φτάνει όταν το κρατήσουμε πατημένο στο α, έτσι, γιατί ο κερματοδέξης αυτός μπορεί να ρυθμίσει μέχρι 6 κέρματα. Λοιπόν, στο α κρατάμε πατημένο το set, το αφήνουμε, μας βγάζει το ε, και αφού μας βγάλει το ε, σημαίνει ότι έχει αποθηκεύσει ο κερματοδέκτης αυτές τις ρυθμίσεις που κάναμε.
Εδώ τώρα, ας πούμε, μπορώ ή να κρατήσω πατημένο το τέτοιο ή απλά να σβήσω, ας πούμε, έτσι μπορώ να το σβήσω από το τροφοδοτικό μου και ο κερματοδέκτης είναι έτοιμος. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την εκπαίδευση του κερματοδέκτη. Η εκπαίδευση ξεκινάει ως εξής. Κρατάω πατημένο το set εδώ πέρα και επειδή έχω ήδη καθορίσει τα κέρματα, για να δω λιγάκι, να δούμε. Επειδή έχουμε ήδη καθορίσει τα κέρματα, μου πάει στο α1. Στο α1 θα πρέπει να ρίξω 25 λεπτά. Τώρα αν έχω 20 θα ρίχνω όλα μαζί, αλλιώς θα ρίχνω 1-1. Αυτό ζυγίζει και αναγνωρίζει το κέρμα. Αν θα το ρίξω και 20 φορές και είναι επιτυχής, ξέρει ακριβώς ο κερματοδέκτης τι γίνεται με το πρώτο κέρμα. Λοιπόν, για να μην σας κουράσω τώρα με αυτή τη διαδικασία, γιατί αυτό πρέπει να γίνει 20 φορές, το κάνω και για το δεκάλεπτο, για να κρατήσουμε λίγο σύντομο το βίντεο. Λοιπόν, αυτή η διαδικασία γίνεται για το πεντάλεπτο. Εντάξει, άρα αναγνώρισε το πεντάλεπτο ήδη ο κερματοδέκτης μας και ξέρει ότι στο α1 που θα δώσει ένα παλμό, τα 5 λεπτά δηλαδή, θα πάρει αυτό το κέρμα. Κρατάω τώρα πατημένο πάλι το set πάνω και γυρίζει στο α2 και περιμένει τώρα να ρίξω 20 δεκάλεπτα. Εντάξει, άρα ρίχνω τα 20 δεκάλεπτα. Ωραία. Εγώ τώρα το κάνω με ένα κέρμα. Αν έχουμε βέβαια πολλά, μπορούμε να τα ρίξουμε κατευθείαν από μπροστά. Απλά καλό είναι να περαστεί αρκετή ποσότητα, έτσι ώστε να εκπαιδευτεί ο κερματοδέκτης μας σωστά. Ο κερματοδέκτης αυτός ρυθμίστηκε άψογα, ήδη με το 5 λεπτό και το 10 λεπτό. Εδώ θα κάνω μία παύση στο συγκεκριμένο, πηγαίνοντας στο 20 λεπτό. Εντάξει, εδώ είναι το α2. Εδώ τώρα άναβος σβήνει. Κρατάω πατημένο, πάω στο α3 και συνεχίζω στον ίδιο ρυθμό με το 20 λεπτό ώσπου να τελειώσω. Λοιπόν, εδώ συνεχίζω, έχω ήδη κάνει τα υπόλοιπα και βρίσκομαι στο τελευταίο. Εντάξει, κρατάω πατημένο πάλι το set για να μου δείξει το α6 και εδώ είναι το διεύρο τώρα, το μεγαλύτερο. Σας το δείχνω και αυτό. Εδώ είναι λογικά που το ρυθμίσαμε στα 30 κέρματα, αλλά δεν μας πειράζει. Απλά το περνάμε 30 φορές. Αντίστοιχα, αν δεν χρησιμοποιήσουμε κέρματα και χρησιμοποιήσουμε μάρκες, θα πρέπει να γίνει η ίδια διαδικασία για να προγραμματίσουμε τον κερματοδέκτη. Έτσι, να ξέρει ο κερματοδέκτης πόσους παλμούς δίνει κάθε μάρκα. Οπότε, με την ολοκλήρωση εδώ πέρα και του έκτου κέρματος, να δούμε, πρέπει να δώσουμε 30 μάλλον εδώ. Ακριβώς συνεχίζει. Του δίνουμε τα 30. Λοιπόν, 29 και 30. Έχει τελειώσει την εκπαίδευση. Τώρα, σε αυτή τη φάση, κρατάω πατημένο το α6 και θα κάνει επανεκκίνηση, το set βασικά, και θα κάνει επανεκκίνηση ο κερματοδέκτης για να δείξω ότι έχει εκπαιδευτεί ο κερματοδέκτης. Λοιπόν, είτε χρησιμοποιούμε την πλακέτα του USB, τον έλεγχο USB, είτε χρησιμοποιούμε την πλακέτα ελέγχου τροφοδοσίας, η διαδικασία ρύθμισης της πλακέτας, έτσι, είναι η ίδια. Τι κάνουμε στην πλακέτα? Στην πλακέτα, όπως γράφει και στις οδηγίες, καθορίζουμε καταρχήν αν θα δουλέψουμε όπως γράφει εδώ, με λεπτά ή με δευτερόλεπτα ή με ώρα και λεπτά. Εμείς θέλουμε φυσικά να δουλέψουμε με ώρα και λεπτά, λεπτάσουμε. Οπότε,
τι θα πρέπει να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση, έτσι. Γιατί εδώ πέρα, όταν μας λέει ότι πατάμε S1 και S2 να μπούμε στο Mode Settings, καθορίζουμε το πώς θα δουλέψει η πλακέτα μας. Για να πάμε λίγο πιο πίσω την κάμερα και να δούμε την πλακέτα μας. Εδώ πέρα στην πλακέτα, τα πράγματα γίνονται ως εξής. Έχω, φέρνω κοντά το τέτοιο να δούμε, έχω S1, S2, S3, S4. Εντάξει, δεν έχουμε κάποια δυσκολία. Μας λέει σε οδηγίες να κρατήσουμε πατημένο S1, S2. Ωραία, κρατάω πατημένο S1 με S2. Τώρα για να το βλέπουμε μπρος πίσω, θα το δείξω έτσι. Κρατάω πατημένο S1 και S2. Λοιπόν, στο S2, προσοχή λιγάκι. Λοιπόν, έβαλα λίγο τα γάντια να μην κάνουμε κάποιο βραχυκλώμα πάνω στην πλακέτα. Λοιπόν, όταν λέμε S1 και S2, κρατάμε πατημένα το S1 και το S2. Εντάξει, θα κρατάω μαζί πατημένα από πίσω για να φαίνεται, το φέρνω έτσι για να φαίνεται μπροστά. Κρατώντας πατημένα. Αυτό που αναβοσβήνει εδώ, όπως λέει και στις οδηγίες, είναι το time countdown without pressing button. Δηλαδή, αν θέλω να μην χρειάζεται να πατήσω κάποιο κουμπί και να σταματάει το χρόνο, οπότε με το 1-1 σημαίνει ότι θα συνεχίσει να μετράει αντίστροφα. Αυτό είναι και αυτό που χρειαζόμαστε. Εκτός αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το κουμπί εδώ πέρα για να σταματάμε το χρόνο. Άρα, πατάμε το τέτοιο, τα κρατάμε πάλι πατημένα μαζί, μπαίνουμε εκεί, με το 2 το αλλάζω είτε σε 1 είτε σε 2. Αν είμαι έτοιμος, προχωράω με το S3 και έχει ρυθμιστεί εκεί πέρα. Λοιπόν, πάμε τώρα λιγάκι να ξαναδούμε, να ρυθμίσουμε τα λεπτά και τις ώρες. Όταν πατάω S1, S2, μπαίνω στο setup, με το S4 πηγαίνω στο 2, 3, 2, 4. Το 2, 3, 2, 4 είναι αν θέλω να δουλέψω το 2, 3 λεπτά, δευτερόλεπτα, ή αν θέλω να δουλέψω ώρες, λεπτά. Εντάξει, αν το αφήσουμε και δεν το πατήσουμε, αυτό γυρίζει ξανά όπως ήταν. Τα ξαναπατάω το 1 και το 2. Πηγαίνω με το S4 στο 2, 3. Εμείς θέλουμε να είναι 2, 4. Άρα το κάνουμε 2, 4 πατώντας το S2. Και αφού είμαστε έτοιμοι, πατάμε το S3 για να γυρίσει στο αρχικό. Επιβεβαιώνουμε. 1, 2. Εντάξει. Με το S4 πάμε στην άλλη ρύθμιση, είναι το 2-4, άρα ώρα και λεπτά, οπότε είμαστε μια χαρά. Και έχουμε άλλη μια ρύθμιση, το 3, δηλαδή όταν είμαστε στο 3, πάμε ας πούμε λιγάκι να αλλάξουμε με το S4, να πάμε στο 3, το 3-6 και το 3-5. Το 3-6 κάνει reset το χρόνο όταν έχει γίνει διακοπή ρεύματος. Το 3-5 συνεχίζει το χρόνο από εκεί που έμεινε το τέτοιο. Εμείς θα το βάλουμε στο 3-5, έτσι ώστε σε διακοπή ρεύματος να συνεχίσει από εκεί που έμεινε. Το βάλαμε στο 3-5. Έτσι, αφού το βάλουμε το τέτοιο, πατάμε το S3, το κρατάει. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τον χρονισμό που θέλουμε. Εντάξει. Λοιπόν, ο χρονισμός. Σύμφωνα και με τις οδηγίες, έχουμε S1, S2, είναι το setup εδώ πέρα, είπαμε S1, S2, μισό λεπτό λίγο. Λοιπόν, για να καθορίσουμε τώρα το χρόνο στην πλακέτα, απλά πατάμε το S4, εντάξει, πατάμε το S4, του λέμε ότι στον ένα παλμό που θα πάρεις, σε κάθε ένα παλμό που θα παίρνεις, με το 1-2, ξαναπατάμε το S4, να μας δίνεις 5 λεπτά. Τώρα για να πάω στο τέτοιο, ξαναπατάω το S4 να πάει στα λεπτά και με το 1-2 μετακινούμε και πηγαίνω και του λέω ότι θέλω να δίνει 5 λεπτά στον παλμό. Εντάξει, πατάω S4, εδώ είναι αν θέλω να δώσει bonus χρόνο, εδώ το μηδενίζω και εδώ είναι
πότε να ξεκινήσει να μας προειδοποιεί όταν τελειώσει ο χρόνος. Δηλαδή, το βάζω, ας πούμε, πάλι με το S4 μετακινούμε, το βάζω εδώ πέρα και του λέω ότι 30 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει ο χρόνος, ορίστε, να αρχίσει να μας προειδοποιεί με το μπιπεράκι που έχει πάνω. Λοιπόν, άρα τώρα τι κάνει. Αν του δώσω ένα πεντάλεπτο, του έχω πει ότι στο ένα πεντάλεπτο θα βγάλεις ένα παλμό, άρα έχω πει και την πλακέτα ότι στον ένα παλμό θα δώσεις εδώ πέρα στο καντράν, ας πούμε, θα γράψεις 5, το καντράν, το display, θα γράψει 5 λεπτά. Άρα ρίχνω εδώ τα 5 λεπτά, έδωσε ένα παλμό, φαίνεται και εδώ πέρα, ας πούμε, ότι έφυγε ένας παλμός, αλλιώς μπορώ να βάλω και ένα πολύμετρο, να δω ότι πήρα εδώ πέρα τάση, ένα παλμό, ή να βάλω ένα παλμογράφο, έτσι, και μου το έχει δώσει 5 λεπτά και αρχίζει και μετράει αντίστροφα. Τη στιγμή που έχει πέσει το 5 λεπτό όμως, έχει ανοίξει και το ρελέ μας. Αν έχουμε συνδέσει τροφοδοσία, θα ξεκινήσει και η συσκευή που έχουμε συνδέσει πάνω. Στο 10 λεπτό, όπως είπαμε, θα μου δώσει 2 παλμούς. Εντάξει, άρα πάμε στα 15, μου έδωσε συν 10 λεπτά, πήγε στα 15. Στο 20 λεπτό είπαμε ότι θα πάρουμε 4 παλμούς. Ορίστε. Εντάξει, και πάει λέγοντας. Όταν θα φτάσει να τελειώσει ο χρόνος μας, θα ακουστεί στα 30 δευτερόλεπτα ο ήχος από το μπιπεράκι που έχει πάνω. Εντάξει, ήδη, ας πούμε, τώρα πέρασε ένα λεπτό. Θα ακουστεί ο ήχος από το μπιπεράκι και θα μετρήσει αντίστροφα στα 30 δευτερόλεπτα, έτσι ώστε να δώσουμε χρόνο στον χρήστη να ρίξει επιπλέον κέρμα, αν θέλει να συνεχίσει να χρησιμοποιεί την συσκευή. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν πιστεύω είναι κατανοητό. Οποιαδήποτε άλλη απορία έχετε, μπορείτε να με καλέσετε στο 231-0-729-873, να αφήσετε μήνυμα στο τηλεφωνητή αν δεν με βρείτε στο γραφείο, ή στο κινητό στο 6974-319-263. Θα το δείτε και στο βίντεο, όπως κάτω αριστερά ή κάτω δεξιά, ας πούμε. Σας ευχαριστώ. Η ίδια λογική υπάρχει με τον έλεγχο των USB. Έχουμε δύο εισόδους, δύο εξόδους. Εντάξει. Άρα μπορούμε να ελέγξουμε ποντίκι, ένα χειριστήριο ή οτιδήποτε θέλουμε, ας πούμε, σε USB. Και αντίστοιχα, όταν πέφτει το κέρμα, ανάλογα πόσο έχουμε ρυθμίσει τον παλμό που θέλουμε και πόσο χρόνο να μας δώσει, θα ενεργοποιήσει τη θύρα USB που είναι τα 5V. Έτσι, ενώ το ρελέ αυτό εδώ πέρα είναι στα 220V, μπορούμε να συνδέσουμε δηλαδή ρεύμα, όπως βλέπετε και στο σχεδιάγραμμα, ας πούμε, μέσα στη σελίδα, και μπορούμε να δώσουμε, να τροφοδοτήσουμε κάτι μεγαλύτερο. Ενώ εδώ πέρα είναι με τα USB, το οποίο δουλεύει ωραία σε περίπτωση που θέλουμε να ελέγξουμε μια παιχνιδομηχανή και οτιδήποτε έχει να κάνει με USB τροφοδοσίας. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Σας ευχαριστώ.